Καλημέρα κύριε Λυκό. Καλημέρα σας. Ζούμε σε ένα ρυθμό ακρίβειας, έτσι, και από εκεί θέλω να ξεκινήσουμε, που εσείς είπατε ότι φυσικό επόμενο, επακόλουθο είναι με βάση τα όσα συμβαίνουν. Και έτσι περαιτέρω στη χώρα, γιατί βεβαίως είναι παγκόσμιο το θέμα της ενέργειας και γεωπολιτικό με τα παιχνίδια που γίνονται, αλλά εδώ είναι και τα περίφημα καπέλα, κύριε Λυκό. Κοιτάξτε να δείτε, εδώ πέρα το πρόβλημα της ενέργειας θα μας απασχολήσει τουλάχιστον για την επόμενη δεκαετία. Σύμφωνα με τους οικονομολόγους αναλυτές, προβλέπεται να έχουμε μια ενεργειακή κρίση μετά από 3-4 χρόνια. Δεν θα σταματήσει αυτή, μια ενδιάμεση, και κυρίως θα το αντιμετωπίσουμε στο τέλος αυτής της δεκαετίας. Μια πολύ μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση. Είναι το μοντέλο λαθασμένο, αυτό που έχουμε επιλέξει προκειμένου να μπορέσουν να εξελιχθούν οι κοινωνίες από τη μία πλευρά και από την άλλη μην ξεχνάτε ότι με βάση την ενέργεια αυτή τη στιγμή γίνονται ολόκληρες ανακατατάξεις στην παγκόσμια σκακέρα. Βλέπετε τι γίνεται η Ουκρανία. Συνέλεξε κάποια στοιχεία και θέλω να τα αναφέρω στην εκπομπή σας, μια και ξεκινάμε για την ενέργεια, για να δούμε τι κρύβεται πίσω από το ουκρανικό, γιατί και το ουκρανικό τελικά τι είναι. Ενέργεια είναι. Σας διαβάζω εντάχει. Τι συμβαίνει με την Ουκρανία. Λοιπόν, είναι πρώτη στην Ευρώπη σε αποδεδειγμένα ανακτήσιμα αποθέματα μεταλλευμάτων ουρανίου. Δεύτερη στην Ευρώπη και δέκατη στον κόσμο όσον αφορά τα αποθέματα μεταλλεύματος τιτανίου. Δεύτερη στον κόσμο ως προς τα εξερευνημένα αποθέμα μεταλλευμάτων μαγκανίου. 2,3 δισεκατομμύρια τόνοι ή το 12% των παγκόσμιων αποθεμάτων. Δεύτερη μεγαλύτερη σε αποθέματα σιδηρομεταλλεύματος στον κόσμο. Λάρκο, ώρα. 30 δισεκατομμύρια τόνοι. Δεύτερη θέση στην Ευρώπη όσον αφορά τα αποθέματα μεταλλευμάτων υδραργύρου. Τρίτη θέση στην Ευρώπη, 13η στον κόσμο, σε αποθέματα σχιστολιθικού fracking φυσικού αερίου. 22 τρισεκατομμύρια κυβικά μέτρα. Τέταρτη στον κόσμο από τη συνολική αξία των φυσικών πόρων και έβδομη στον κόσμο σε αποθέματα άνθρακα. 33,9 δισεκατομμύρια τόνοι. Και επιπλέον είναι η τέταρτη χώρα προμηθευτής αγροτικών προϊόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να λοιπόν γιατί γίνονται όλα αυτά όπως καταλαβαίνετε. Να πω και κάτι εγώ επιπλέον που το μάθαμε τώρα τελευταία. Είναι η τρίτη στον κόσμο στην κατασκευή, προσέξτε κύριε Λυκό, τουρμπινών. Ακριβώς. Τουρμπίνες. Τώρα που οι Τούρκοι έχουν θέμα στα αεροσκάφη τους, δίνω ένα παράδειγμα. Μα γι' αυτό πήγε ο Ερντογάν εκεί πέρα. Τουρμπίνες ζητάνε. Μάλιστα. Ναι. Μάλιστα. Όχι μόνο και για τις τουρμπίνες. Και για τα πλοία είναι βεβαίως. Ναι, έχετε δίκιο. Ακριβώς. Εκεί λοιπόν είναι το όλο θέμα αυτή τη στιγμή με την Ουκρανία. Καταλαβαίνετε λοιπόν πώς παίζεται το ενεργειακό παιχνίδι. Και δεν το λέω εγώ. Δεν το λέω εγώ αυτή τη στιγμή. Το είχε προβλέψει ο Κίσιγκερ εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Πρώτα με το πετρέλαιο και δεύτερο με την τροφή. Αλλά η τροφή, ξέρετε τι είναι. Η τροφή βάσει και του πρώτου θερμοδυναμικού αξιώματος σημαίνει δαπάνη ενέργειας. Δηλαδή δεν μπορείς να έχεις τροφή χωρίς να έχεις δαπάνη ενέργειας. Άρα εγώ αν σου ελέγξω την ενέργεια, αν ο αγρότης ας πούμε δεν μπορεί να παράγει, αν δεν έχει τα φυτοφάρμακα αυτά που πρέπει να έχει για να έχουμε εντατικές καλλιέργειες, γιατί καταλαβαίνετε σε μια συνεχώς αυξανόμενη αύξηση του πληθυσμού πάνω στη γη, πρέπει να γίνει εντατικοποίηση του μοντέλου αυτού της αγροτικής παραγωγής ή να πάμε σε άλλη μορφή παραγωγής και κατανάλωσης. Αλλά αυτό το κόστος ποιος θα το επιβαρυνθεί? Η πράσινη μετάβαση, για παράδειγμα, ξέρετε πόσο θα στοιχήσει στη χώρα μας μέχρι το 2030 και το 2050. Ένα ΑΕΠ. Ποιος θα το πληρώσει αυτό? Έλατε, ποιος θα το πληρώσει? Ποιος θα το πληρώσει αυτό το πράγμα? Όλοι είμαστε με την πράσινη μετάβαση, αλλά όχι αυτή την πράσινη μετάβαση. Πράσινη μετάβαση με ενεργειακή δημοκρατία, με ενεργειακή αποκέντρωση. Εγώ να μπορούμε να είμαι ο παραγωγός της κατανάλωσης του ρεύματος που θα κάνω. Γι' αυτό στην Γερμανία υπάρχουν 2 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή μικροπαραγωγή. Και δεν μιλάει κανείς γι' αυτό. Δεν υπάρχουν 5 μόνο μεγάλες εταιρείες. Υπάρχουν 2 εκατομμύρια μικροπαραγωγή. Τώρα, θέλω να μου πείτε κύριε Λυκό, το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πρόβλημα ενεργειακό, όπως λένε όλοι πανευρωπαϊκά, είναι αντιληπτό. Το γεγονός όμως ότι η χώρα μας έχει τέτοια ενεργειακή εξάρτηση στις αγωγές και τέτοια καπέλα και την ίδια στιγμή δεν συζητάμε, το έχετε πει από τους πρώτους, έχουμε πάει σε βία πολυκινητοποίηση και δεν συζητάμε καν για τους δικούς μας φυσικούς πόρους. Έλεγα το πρωί στους ακροατές ότι όλοι γνωρίσαμε το επεισόδιο του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών με τον Τούρκο πρεσβευτή στην Νορβηγία, αυτές τις ερωτοαπαντήσεις, και καλώς έκανε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Αλλά λίγο πριν από αυτό, η προηγούμενη ερώτηση
ήταν για το αν θα αξιοποιήσουμε το ελληνικό φυσικό αέριο. Και η απάντηση ήταν όχι, εμείς δεν προχωράμε σε αυτό, διότι είμαστε μια πράσινη ως επιλογή πολιτική χώρα. Και μετά έρθει και η ερώτηση του Τούρκου. Τυχαίο, δεν ξέρω. Αυτά όλα δεν δείχνουν κάτι την ώρα που μετακυλείεται το κόστος σε κάθε έκφραση και δραστηριότητα από το οικιακό ρεύμα μέχρι το ρεύμα των μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων και των όποιων βιομηχανιών έχουν μείνει στη χώρα. Μα δεν θα έχουμε παραγωγή σε λίγο καιρό. Δηλαδή, πώς θα μπορέσει να συνδεθεί η ανάπτυξη και να βρεθεί ένα κοινωνικό μέρισμα όταν πουλάς τα σημικά του κράτους, όταν αυτές οι λίγες, οι ελάχιστες βιομηχανίες που έχουμε. Εντάξει, υπενθυμίζω ότι γύρω στο 16,2 είναι το ποσοστό που συνεισφέρει ο δευτερογενής τομέας στο ελληνικό ΑΕΠ. Εντάξει, δηλαδή, μιλάμε για καταστάσεις, αν θέλετε, Ουγκάντας, χωρίς να έχω τίποτα με την προσφυλή αυτή χώρα. Αλλά πώς θα μπορέσουμε λοιπόν να έχουμε ανάπτυξη, να μοιράσουμε κοινωνικό μέρισμα, αν έχουμε ακριβό ρεύμα? Δηλαδή, πώς θα δουλεύει, για παράδειγμα, η ελληνική αεροπορική βιομηχανία, αν δεν πουληθεί στο εγγύς μέλλον, γιατί διαβάζω ότι την ωρέγονται πάρα πολύ. Αν δεν πουληθεί, λοιπόν, πώς θα μπορέσει να παράξει, με τι, με ρεύμα ανεμογεννητριών από την Εύβοια και με τι ελάχιστο φορτίο βάσης? Άρα, μιλάμε για φυσικό αέριο. Φυσικό αέριο το οποίο είναι εισαγωγής, του που είμαστε η παριθμόν ένα χώρα παραγωγής ηλεκτρισμού από φυσικό αέριο, το οποίο είναι εισαγόμενο. Είναι εισαγόμενο και από Τουρκία, με την οποία έχουμε τα προβλήματα. Και τη στιγμή, την ίδια στιγμή, εγώ δεν μιλάω για νοτιοανατολική Κρήτη, που ούτως ή άλλως αυτό το έχουμε παρατήσει, και εκεί, αν θέλετε, δεν είναι μόνο η πολιτική της Ελλάδας, είναι και οι πολιτικές των τραπεζών, οι οποίες δανειοδοτούν. Οι τράπεζες οθούν προς ένα συγκεκριμένο μοντέλο. Αλλά εγώ θα σας πω το άλλο. Ποιος ενδιαφέρθηκε για τον EastMed, που είναι μια κατάσταση που μιλάμε για 15 χρόνια? Δεν θα μπορούσαμε εμείς να είμαστε υπάροχοι στην Ευρώπη σε συνεργασία με το Ισραήλ? Και δεν είναι θέμα Αμερικανών, με συγχωρείτε. Οι Αμερικανοί κοιτούν τα συμφέροντά τους. Όταν εσύ ο ίδιος δεν το υποστηρίζεις, όταν εσύ ο ίδιος αθετείς συμφωνίες που έχεις κάνει, γιατί να σε υποστηρίξει ο άλλος? Ο καθένας κοιτάει τα συμφέροντά του εδώ πέρα. Σωστά. Ούτως ή άλλως το πρόβλημα στην Ουκρανία βολεύει, αν θέλετε, και τη Ρωσία, αλλά βολεύει και την Αμερική. Και βολεύει παράλληλα όμως και κάποιους εφοπλιστές, οι οποίοι έχουν μετατρέψει τα καράβια τους και μεταφέρουν υγροποιημένο LNG, φυσικό αέριο. Αυτά πρέπει να τα πούμε κάποτε. Το θέμα είναι τι στρατηγική έχουμε σαν χώρα. Πού πάμε? Πώς θέλουμε να είναι η Ελλάδα μετά από 5 χρόνια? Πώς θέλουμε να είναι? Πρέπει να έχουμε πουλήσει δηλαδή κομμάτια ολόκληρα, όπως πάνε να κάνουν στη Βόρεια Εύβοια, παραλίες μας, κοιτάσματα, μεταλλεύματα, ορυχεία, τα πάντα? Και ο Έλληνας τι να είναι? Υπηκός. Δηλαδή να είναι ρες πράγμα που να τον εκμεταλλεύεται ο καθένας? Και τότε για ποια δημοκρατία θα μιλάμε, χώρα που γέννησε δημοκρατία? Όταν δεν θα μιλάμε για πολίτες, αλλά θα μιλάμε για υπήκοους. Και ξέρετε, όλα αυτά συνδέονται, αν θέλετε, και με αυτό που λέμε artificial intelligence. Ξέρετε πόσο καίνε αυτές οι μονάδες συλλογής mega data δεδομένων κτλ. Πόσο ρεύμα καταναλώνουν? Από πού θα παραχθεί αυτό το ρεύμα? Ποιος θα το πληρώσει αυτό το ρεύμα? Προφανώς θα το πληρώσει το κάθε κράτος που θα μετακυλεί το κόστος στους πολίτες, όπως γίνεται σήμερα. Ή μιλάμε για χρηματιστήριο των ρήπων. Mm. Κάθε φορά που ακούμε ότι αυξάνεται το διοξίδιο του άνθρακα, το οποίο υπόψη, και μπορεί να κάνουμε μια κουβέντα γι' αυτό, δεν είναι ρήπος. Δεν είναι ρήπος το διοξίδιο του άνθρακα. Αλλά κι αν είναι ρήπος, να σας πω κάτι άλλο. Ποιος εξετάζει αυτό που λέμε το life cycling assessment? Δηλαδή ότι ένα προϊόν, εγώ εξετάζω πόσο διοξίδιο του άνθρακα εκπέμπει, εντάξει, ή αν θέλετε αέρια του θερμοκηπίου, καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του. Δηλαδή από την εξόρυξη του, σπάνιες γαίες, τη μεταλλουργία του, καθαρισμός, την κατασκευή, τη λειτουργία του, το operation, που εκεί έχουμε σταθεί γιατί κυρίως αυτό το κάνουν οι Γερμανοί, και την ανακύκλωσή του ή το θάψιμο. Εκεί λοιπόν πρέπει να υπολογιστεί το ποσό του διοξιδίου του άνθρακα που εκπέμπεται καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου της ζωής του. Τότε μόνο μπορούμε να το απολογίσουμε και τότε μιλάμε για ένα πράσινο, πραγματικά πράσινο υλικό. Αν μπορέσει αυτό να επιτευχθεί. Παρ' όλα αυτά, το χρηματιστήριο των ρήπων, ιδίως που είναι επιλογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι αυτό που έχει ανεβάσει προς τα πάνω τις τιμές αυτή τη στιγμή, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Όταν έχει φτάσει 60 ευρώ τόνος, αν δεν κάνω λάθος, μεγαβατόρα κτλ., του διοξιδίου του άνθρακα, εκεί θα οδηγηθούμε. Γιατί κάθε φορά που θα βγαίνουμε και θα λέμε ότι υπάρχει πρόβλημα με το διοξίδιο του άνθρακα, υπάρχει πρόβλημα, πρέπει να γίνει πράσινη μετάβαση και ότι ο πλανήτης αυτή τη στιγμή θερμαίνεται, έχουμε υπερθέρμανση κτλ. Τι γίνεται? Αυξάνεται η τιμή των δικαιωμάτων εκπομπής διοξιδίου του άνθρακα στο χρηματιστήριο αυτό.
Άρα πληρώνεις παραπάνω την ενέργεια. Άρα... Είναι τόσο απλά ορισμένα πράγματα, καταλαβαίνετε. Καταλαβαίνουμε ότι και οι περίφημες πολλές φορές, όχι όλες, να είμαστε δίκαιοι, επιστημονικές ανακοινώσεις μπορεί να είναι και επισκοπό, Βέβαια. Από τα διάφορα λόμπις. Μα να σας πω κάτι άλλο. Αυτή τη στιγμή, σας τα είχε πει καλύτερα ο κύριος Ιωαννίδης, τον οποίο πραγματικά τον θαύμασα. Βέβαια δεν ήθελε να μιλήσει παραπάνω, όταν τον είχατε καλέσει στην εκπομπή σας. Λοιπόν, έχει κάποιος ένα εργαστήριο και απασχολεί κάποιους μεταδιδακτορικούς φοιτητές ή υποψήφιους διδάκτορες. Σας το λέω για αυτό γιατί το έχω ζήσει μέσα στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Αν αυτή τη στιγμή κοπεί η χρηματοδότηση, σημαίνει ότι κλείνει το εργαστήριο. Δεν θα μπορέσει να δουλέψει ο άνθρωπος. Και συνήθως η χρηματοδότηση έρχεται όταν σου λένε ότι εγώ θέλω να μου αποδείξει αυτό το πράγμα. Σας είχα δώσει και ένα άλλο παράδειγμα με έναν προδιδακτορικό, δηλαδή υποψήφιο διδάκτορα στη φοιτητή μου, κάτω στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης, ο οποίος πήρε αμέσως χρηματοδότηση, γιατί λειτουργούσε σε συνεργασία με την BMW, που ήθελε να βρει, σε ό,τι αφορά τα στερεά υλικών, που ήθελε να βρει έναν τρόπο ώστε στο μπαμπρίς να μην στέκονται τα έντομα όταν τρέχει μέχρι 120 χιλιόμετρα το αυτοκίνητο. Αυτός βρήκε αμέσως χρηματοδότηση. Μία άλλη φίλη μου, η οποία μελετούσε, αν θέλετε, αράχνες από τις οποίες θα μπορούσε να παραχθεί ενδεχομένως κάποιο φάρμακο και κάποια ασθένεια για τον καρκίνο ή οτιδήποτε, δεν έβρισκε χρηματοδότηση. Τα βάζα την τσέπη της η φουκαριάρα. Λέει ο Γιώργος, καλημέρα στον κύριο Λύκο. Για 1,5 περίπου έτος οι τιμές των καυσίμων έπεσαν αρκετά λόγω και του lockdown. Δεν περιμέναμε ότι αμέσως μετά θα έπαιρναν την ανιούσα. Τα καύσιμα δεν είναι τελικά η μεγαλύτερη business στον κόσμο? Μακροπρόθεσμα πάντα βγαίνουν κερδισμένοι. Μα είναι λογικό, γιατί εδώ πέρα μιλάμε για το ενεργειακό κόστος. Κοιτάξτε να δείτε, όταν δεν κυκλοφορούσαν οι άνθρωποι, απλά τότε κανείς δεν στόκαρε. Αν θυμάστε. Άλλο αυτό πάλι. Κανένας δεν στόκαρε τότε, δηλαδή σε χαμηλές τιμές, να μπορέσουν να στοκάρουν. Λογικό είναι με το που ανοίξαν οι αγορές, ανοίξαν οι μεταφορές. Ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που χτύπησε, αν θέλετε, ο κορονοϊός? Ήταν ακριβώς οι μεταφορές, ήταν τα lockdown, δηλαδή μην κυκλοφορείτε, μην αναπνέετε, μην πηγαίνετε από ένα κράτος στο άλλο. Άρα δεν είχαμε μεταφορές, άρα δεν είχαμε καύσιμα. Και αν θυμάστε τότε, είχε προκύψει και ένα θέμα ότι μήπως δημιουργηθεί εφοδιαστικό πρόβλημα σε ό,τι αφορά. Σε ό,τι αφορά την τροφή. Και γι' αυτό και αρκετές χώρες είχαν αρχίσει και στόκαραν δικά τους προϊόντα. Θυμάμαι τότε η Ουκρανία, ας πούμε, δεν εξήγαγε αγροτικά προϊόντα, στόκαρε. Εκεί λοιπόν ήταν το θέμα. Τώρα που άνοιξαν οι αγορές, αρχίζουν και κυκλοφορούμε περισσότερο. Συνεπώς χρειαζόμαστε καύσιμο. Γι' αυτό βλέπετε και αυτή την εκτείναξη που γίνεται σε ό,τι αφορά τις τιμές των καυσίμων, η οποία κατά την άποψή μου θα έρθει και θα ισορροπήσει κάπου, αλλά πάντα προς τα πάνω. Δεν θα ξαναγυρίσουμε σε τιμές αυτές που είχαμε προ-πανδημίας. Τώρα, κύριε Λύκο, μέσα σε όλη αυτή την κουβέντα φέρατε μπροστά και στην Ελλάδα, γιατί παγκοσμίως υπάρχει μια συζήτηση. Εσείς το φέρατε μπροστά με πολύ εμφατικό τρόπο, με αφορμή τη Λάρκο, το ζήτημα των σπάνιων γεών στη χώρα. Αφήσατε και μια αιχμή, δεν ξέρω αν θέλετε να την ξεκαθαρίσετε σήμερα. Ακόμη και για το βόρειο τμήμα της Εύβοιας που κάηκε, ότι διαθέτει σπάνιες γεές, αλλά θέλω να ξεκινήσουμε από τη Λάρκο. Γιατί είδα ότι τουλάχιστον ένα κόμμα κοινοβουλευτικό, το Κομμουνιστικό Κόμμα, έφερε με ερώτηση η οποία στηρίχθηκε πολύ στα στοιχεία που βγάλατε στη δημοσιότητα για τις σπάνιες γεές με τη Λάρκο. Το διάβασα και αναφέρεται αρκετά και στο θέμα του Κουβαλτίου. Κοιτάξτε, εγώ θα σας πω το εξής. Αναρωτηθήκατε ποτέ γιατί ο Τραμπ ήθελε να αγοράσει την Γροιλανδία? Και τι ήθελε, για παράδειγμα, τι θέλανε οι Κινέζοι στη Γροιλανδία? Όταν προσπάθησαν να ελέγξουν την κυβέρνηση τότε και φύγανε κακήν κακός και η διαφθορά έχει φτάσει στο 150%. Ακριβώς για αυτόν τον λόγο, γιατί η πράσινη μετάβαση, η συμφωνία του Παρισιού, βασίζεται πάνω στα κοιτάσματα της Γροιλανδίας. Διερωτηθήκατε ποτέ γιατί στη Μιαμάρ, για παράδειγμα, έχουμε τόσο το πολιτικό σύστημα είναι τόσο ασταθές? Έχουμε πραξικοπήματα, ιστορίες στον Ατάλο, οι Κινέζοι μπαίνουν. Μα ακριβώς για τις σπάνιες γεές. Ή η λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό. Προσέξτε, κατ' επίφαση λαϊκή δημοκρατία. Που κάθε ένα χρόνο αλλάζουν κυβερνήσεις εκεί πέρα. Μα το Κονγκό έχει το 68% της παραγωγής, παγκόσμια παραγωγή, του κουβαλτίου. Εκ των οποίων το 40% ελέγχεται από την Κίνα όμως, γιατί έχει εξαγοράσει τα 8, αν δεν κάνω λάθος, από τα 14 ορυχεία που έχει. Και βέβαια κανείς δεν μιλάει πώς γίνεται η εξόρυξη του κουβαλτίου. Αν πεθαίνουν παιδάκια εκεί, αν δημιουργούνται αναπνευστικά προβλήματα στους εργαζόμενους. Τίποτα. Τίποτα. Όπως τίποτα γίνεται και στον Παντάο, αν θέλετε, της Κίνας.
που σκάβουν ολόκληρα βουνά εκεί πέρα, προκειμένου να εξορίξουν σπάνιες γιές που χρειάζονται όχι μόνο για τις μπαταρίες και για τις ανεμογεννήτριες και όλα αυτή την πράσινη τεχνολογία. Κανένας δεν μιλάει. Απεναντίας μιλούν για την Ελλάδα που συνεισφέρει στο ένα της χιλής, αν δεν κάνω λάθος, στις παγκόσμιες εκπομπές του διοξιδίου του άνθρακα, ή για την Ευρωπαϊκή Ένωση που συνεισφέρει στο 12% των εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακα παγκοσμίως. Στο 12%. Πείτε μου λοιπόν για τη Λάρκο, επειδή ξαναήρθε με έναν τρόπο εμφαντικό στο προσκήνιο με τη διάσταση που δώσατε εσείς και του Κοβαλτίου. Τι βλέπετε να γίνεται τελικώς? Διότι εδώ, από ό,τι φαίνεται... Εγώ πιστεύω... Ναι. Συγγνώμη σας διακόπτω, κύριε Σαχίν. Εγώ πιστεύω αυτή τη στιγμή, επειδή μιλάμε για ένα αθημικό του κράτους, όπως για μένα είναι η ΔΕΗ, όπως είναι η ΕΙΔΑΠ, μιλάμε για ένα αθημικό του κράτους, ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να στηριχθεί από όλα τα κόμματα, προκειμένου αυτό το πολύτιμο αθημικό να μην πουληθεί με τον τρόπο που πάει να πουληθεί. Είναι σαν να νοικιάζετε εσείς ένα σπίτι, κύριε Σαχίνη. Θα το νοικιάσετε, θα δαπανίσετε κάποια χρήματα, θα το εξοραίσετε, θα του κάνετε μια ανακαίνιση και αν θέλετε, που κακώς για μένα, μετά θα το πουλήσετε, προκειμένου να πιάσετε μια καλή τιμή στην αγορά. Αν αυτό το κρατήσετε, συγγνώμη για την έκφραση, χρέπει, θα το αγοράσει ο άλλος μπι παρά. Θα το αγοράσει για παλιό σίδερο, όπως πάνε να κάνουν αυτή τη στιγμή με τη Λάρκο, που πάνε να την πουλήσουν υπό μορφή scrap. Δηλαδή, άλλος θα πάρει τα μεταλλεία, τρία μεταλλεία, άλλος θα πάρει το λιμάνι, άλλος θα πάρει το εργοστάσιο Λιγνίτη, άλλος θα πάρει τους οικισμούς των εργαζομένων που επιπλέον δεν τους αφήνουν μόνο άνεργους, τους ξεσπιτώνουν κιόλας. Και μιλάμε τώρα για εργαζόμενους που το 90% αμείβεται με 1.100 ευρώ, Εξειδικευμένοι εργαζόμενοι, θέλω να το τονίσω αυτό το πράγμα. Δεν τους βρίσκεις. Κάθε μέρα παλεύουν με τη φωτιά. Σωστά. Για να κάνουν το χώμα ατσάλι. Λέει εδώ... Αυτό λοιπόν εμείς πάμε να το πουλήσουμε. Χωρίς να σκεφτόμαστε για τις επόμενες γενναίες τι θα γίνει. Αν θέλουμε πράσινη μετάβαση, αν θέλουμε αποανθρακοποίηση μέχρι το 2030, αν θέλουμε μια πράσινη οικονομία στην Ελλάδα, με τι σπάνιες γιες, με τι πρώτες ύλες θα τις φτιάξουμε αυτή, όταν εμείς ξεπουλάμε? Θα εισάγουμε δηλαδή τα πάντα σε αυτή τη χώρα. Μάλιστα. Τι θα μας μείνει? Είναι μια λύση αυτή, θα σας πει κάποιος. Με εισαγωγή. Γιατί ζορίζεστε, κύριε Λύκο, εισαγόμενες. Εισαγόμενες, αλλά καταλαβαίνετε τι θα σημάνει αυτό για τον ελληνικό λαό. Εγώ καταλαβαίνω. Εσείς την πατέντα. Όχι μόνο θα γίνουμε υπήκοοι, δεν ξέρω πού θα ανήκουμε μετά. Μάλιστα. Την πατέντα... Είναι αυτό που είχαμε πει. Λάντερ. Την πατέντα σε επιδοτώ για να αγοράσεις αυτό που εισάγεις, καταλαβαίνετε. Ακριβώς. Λέει εδώ φίλος... Και στο τέλος βγαίνεις και χρεωμένος κιόλας. Λέει ο φίλος ο Κούλης, καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Μιλάμε για πράσινη ενέργεια και απολιγνητοποίηση και μάλιστα βίαιη. Τη στιγμή που δίνουν άδειες για καύση σκουπιδιών για παραγωγή ενέργειας από αυτά, με το SFR. Ναι, γιατί, τι ξέρει, γιατί λέει, η τεχνολογία είναι γερμανική. Τι ξέρει ο κύριος Λυκός, μισό λεπτό, τι ξέρει ο κύριος Λυκός για αυτό το θέμα? Γιατί δίνει άδεια το κράτος για καύση σκουπιδιών με γνώμονα την παραγωγή ενέργειας? Για πείτε τότε αυτό που θέλατε να πείτε. Γιατί ακριβώς η τεχνολογία η οποία εισάγουμε, RDF και SRF, έχουμε και στην Εύβοια, στο Αλιβέργη συγκεκριμένα, είναι και αυτό γερμανικής τεχνολογίας. Το καταλάβατε πως είναι. Δηλαδή, εμείς μπορούμε να καίμε σκουπίδια, δεν μπορούμε να καίμε λιγνίτη όμως, αλλά η Κίνα μπορεί να καίει λιγνίτη. Η Βουλγαρία μπορεί να καίει λιγνίτη. Η Πολωνία, που έχει τη χαμηλότερη τιμή χονδρικής ρεύματος στην Ευρώπη, πώς το έχει επιτύχει αυτό? Έχει επιτύχει με λιγνίτη. Η Ολλανδία, γιατί επανενεργοποιεί, ας πούμε, κοιτάσματα άνθρακα αυτή τη στιγμή? Δεν πιστεύει στην πράσινη ενέργεια? Και γιατί η μελέτη του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου δεν έχει αξιοποιηθεί σε ό,τι αφορά μηδενικές σχεδόν εκπομπές ρήπων από εργοστάσια λιγνίτη. Αερίων μάλλον του θερμοκηπίου, ναι, για να είμαι πιο σωστός. Μα, κύριε... γιατί δεν τα ενεργοποιούμε αυτά, προκειμένου να έχουμε R&D στην Ελλάδα? Σωστό αυτό που λέτε. Υπάρχει μελέτη, έχετε δίκιο. Αλλά κάνουν πως δεν την ακούνε. Αλλά να σας πω και κάτι άλλο. Γιατί το εισαγόμενο φυσικό αέριο από τις ΗΠΑ δεν είναι προϊόν fracking? Που οικολογικές οργανώσεις. Μα ήταν μέσα στο πρόγραμμα του Biden αυτό. Μάλιστα. Αυτό πώς έγινε. Αέριο, πώς έγινε. Περιβαλλοντικό πρόβλημα. Μπράβο, πώς έγινε οικολογικό αυτό? Οι Ευρωπαίοι εδώ δεν τρέχει τίποτα? Όχι. Όχι. Μέγα περιβαλλοντικό πρόβλημα. Ή να σας πω και κάτι άλλο. Σας μίλησε ποτέ κανένας? Δηλαδή αυτή τη στιγμή, θα το πάρουμε και λίγο διαφορετικά. Αυτή τη στιγμή, πόσες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές λειτουργούμε ο καθένας μέσα στο σπίτι και πόσες διαφημίσεις γίνονται για αυτές? Έχουμε απειονιστές, έχουμε ένα σώρο πράγματα.
3 υπολογιστές, 2 κινητά, αλλάζουμε κάθε χρόνο κινητά. Όλα αυτά τι νομίζετε είναι? Είναι κατανάλωση πρώτων υλών, σπάνιων γεών. Ποιος μας μίλησε ποτέ ότι πρέπει να μειώσουμε την κατανάλωσή μας? Κανένας. Άρα τι κάνουμε? Αυξάνουμε την καταναλωτική μας μανία, η οποία βασίζεται σε κάποιες σπάνιες γεές, τις οποίες εμείς τις εισάγουμε, προκειμένου να τις εξορίξουμε εμείς όλο και περισσότερο. Χρησιμοποιούμε, αν θέλετε, πετρέλαιο και φυσικό αέριο, κυρίως πετρέλαιο για να τις εξορίξουμε. Άρα εκπέμπουμε όλο και περισσότερο διοξίδιο του άνθρακα. Και από την άλλη πλευρά ερχόμαστε και λέμε, βάλτε μια ανεμογεννήτρια για να μειωθεί για να μειωθούν οι εκπομπές του διοξιδίου του άνθρακα και των αερίων του θερμοκηπίου. Δηλαδή, κυνηγάμε την ουρά μας. Είναι ένα αέναο παιχνίδι, όπου μέσα στο τέλος αυτού του κύκλου, αυτού του καθοδικού σπιράλ, αν θέλετε, για τα έθνη, κάποια έθνη θα έχουν εξεπολυθεί εξ ολοκλήρου σε κάποια άλλα. Και κυρίως δεν θα είναι έθνη, δεν θα είναι κράτη πια. Όχι. Θα είναι ΑΕ. Θα είναι μεγάλες εταιρείες που θα έχουν ακόμα και μεγαλύτερο, αν θέλετε, ΑΕΠ από ότι η ίδια η Αμερική. Λέει ο φίλος το ο Κώστας. Κράτος εννοώ. Ναι, ναι, σαφές. Λέει ο φίλος ο Κώστας. Σοβαρά τώρα πιστεύει ο κύριος Λύκος ότι η ΛΑΡΚΟ θα μπορούσε να παίξει στρατηγικό ρόλο στις σπάνιες γαίες? Μπορεί να μας πει, όταν λέει σπάνιες γαίες με ΛΑΡΚΟ, πώς θα μπορούσε να το αξιοποιήσει η χώρα για να το καταλάβουμε? Θα σας πω, το είπα και την προηγούμενη φορά. Αυτή τη στιγμή δίνουμε για επιδοτήσεις γύρω στα 100 εκατομμύρια ευρώ σαν κράτος ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Με τα 100 αυτά εκατομμύρια, αν θέλετε και λίγο παραπάνω, γύρω στα 20-30 εκατομμύρια, θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε τεχνικές υδρομεταλλουργίας του σιδηρονικελίου που παράγει η ΛΑΡΚΟ, προκειμένου εμείς να εξάγουμε απευθείας πρώτη υλικό βάλτιο και θα φτάναμε γύρω στους 2 με 3.000 τόνους ετησίως. Ξέρετε το που θα φτάσει το κοβάλτιο, στα 80.000 δολάρια ο τόνος. Και εμείς θα εξάγαμε 2 με 3.000 τόνους. Και αν κάναμε και μια μεταποιητική μονάδα δίπλα, ώστε να μην το πουλάμε σε πρώτη ύλη, θα βγάζαμε ακόμα περισσότερα. Να πώς θα μπορούσε να τα απεξέλθει. Και θυμηθείτε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε το άλλο ρηχείο που υπάρχει αυτή τη στιγμή και που μαζί με αυτό θα καλύπταμε το 40% των αναγκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι στη Φιλανδία. Ναι, έχετε δίκιο, είναι στη Φιλανδία. Έχετε πει. Άρα εμείς θα μπορούσαμε να παίξουμε ένα πρωταρχικό ρόλο. Και να λέγαμε, τι θέλεις, ηλεκτρικά αυτοκίνητα, να σου αγοράσω εγώ την τεχνολογία σου αυτού? Ναι, αλλά εσύ θέλεις την πρώτη ύλη από μένα. Άρα τι deal θα κάνουμε? Λέει εδώ ο φίλος ο Τάκης, καλημέρα στον κύριο Λύκο. Άρα η Ιαπωνία κάτι ξέρει που δεν εισάγει τα πάντα και έχει και τεχνολογία. Ακριβώς. Ή και το Ισραήλ, μην πάτε μακριά. Πηγαίνετε να μιλήσετε για πράσινη ενέργεια στο Ισραήλ κτλ. Που είναι από τους πρώτους. Προσέξτε, είναι από τους πρώτους. Αλλά βασίζονται κυρίως σε δικά τους αποθέματα, δικιά τους τεχνολογία, δικό τους R&D. Ο συνονόματός σας ο Βασίλης. Κύριε Λύκο, την άλλη φορά είχατε πει στον κύριο Σαχίνη ότι σπάνιες γης έχει και η Βόρεια Εύβοια. Και στο σημείο που κάηκε, τι εννοούσατε? Έψαξα, λέει, δεν βρίσκω. Τι εννοείτε σπάνια γεία στη Βόρεια Εύβοια? Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι στα κοιτάσματα αυτά, όπως άλλωστε υπάρχει και στη Χαλκιδική, δηλαδή στην Κασάνδρα από κάτω, αν δείτε, και σύμφωνα με παλιούς χάρτες του ΙΧΜΕ, υπάρχουν σπάνιες γης. Δεν είναι ο χρυσός το πρόβλημα τόσο πολύ, όσο είναι οι σπάνιες γης που υπάρχουν. Σας λέω και πάλι, το είχα πει νομίζω, όχι δεν το είχα πει σε εσάς. Λοιπόν, ένα από τα πρώτα πράγματα, μόλις ήρθαν οι δανειστές εδώ που ήθελαν να εφαρμόσουμε το πρώτο μνημόνιο, ποιο ήτανε? Ήτανε πρώτον, να πουληθεί και να ιδιωτικοποιηθεί η ΛΑΡΚΟ από τότε, και δεύτερον, αν το θυμάστε, να κλείσει το ΙΓΜΕ. Μάλιστα, να διαλυθεί το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών της χώρας. Εγώ είχα συνεργαστεί κάποτε με το ΙΓΜΕ. Είχε και εξαίρετους επιστήμονες που ξέραν ακριβώς τι υπάρχει στο υπέδαφος στην Ελλάδα. Γιατί άραγε να κλείσει το ΙΓΜΕ τότε, αν θυμάστε? Γιατί δεν θέλανε να ξέρουμε εμείς τι έχουμε από κάτω, τι έχουμε στο υπέδαφος μας και τι μπορούμε να εκμεταλλευτούμε. Γιατί από τότε πεζότανε αυτό το παιχνίδι. Η Κίνα το έχει ξεκινήσει εδώ και 15 χρόνια. Και οδήγησε σιγά σιγά και μέσω διαδικτύου, οδήγησε όλο τον υπόλοιπο κόσμο, τους δυτικούς, σε αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή τι θέλετε? Θέλετε να βγάλετε χρήματα, να φτιάξετε κινητά, να κάνετε αυτό κτλ? Ναι, ωραία, πηγαίνετε. Οι εταιρείες λοιπόν αναπτύσσονται, αλλά κάποια στιγμή τι τους είπαν και τι τους λένε τώρα οι Κινέζοι? Ότι κύριοι, εξαρτάστε από εμάς ό,τι αφορά τις σπάνιες γης και εμείς θα θέσουμε το στρατήγημα. Δηλαδή την ώρα που αυτοί κάνουν εξωτερική πολιτική, όλοι οι υπόλοιποι δυτικοί ασχολούνται μόνο με τα commodities. Δηλαδή τι λεφτά θα βγάλουν οι εταιρείες. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα.
Λέει εδώ φίλος ο Δημήτρης, συγχαρητήρια στον κύριο Λύκο που έκανε αναφορά και στη Γροιλανδία. Να του πω ότι και ο Τραμπ πήγε να προσεγγίσει τη Βόρεια Κορέα για τα ορυχεία σπάνιων γεών. Έτσι έχω ακούσει. Ακριβώς. Μα ο Τραμπ είχε πάει στη Δανία, γιατί έχει ένα περίεργο καθεστώς η Γροιλανδία και είχε πει: πόσο μου τη δίνεις, ναι, η Γροιλανδία, πόσο κάνει. Ακριβώς για αυτό το λόγο. Δεν ήταν ηλίθιος ο Τραμπ. Ήξερε τι γινότανε. Ήξερε τι γινότανε τότε. Γιατί πιο πριν ακριβώς είχαν φύγει οι Κινέζοι. Οι οποίοι είχαν πάει να αλώσουν, το επαναλαμβάνω, να αλώσουν το πολίτευμα, δημιουργώντας 150% διαφθορά. Γιατί οι Κινέζοι, ξέρετε τι κάνουν, ό,τι κάνανε οι Αμερικανοί παλιότερα. Δηλαδή, ναι, μεν έχουμε τα στρατηγικά αποθέματα εμείς πετρελαίου, αυτό δεν κάνανε οι Αμερικανοί. Και εν συνεχεία πηγαίνανε στη Μέση Ανατολή για να δεσμεύσουν και άλλα αποθέματα πετρελαίου. Οι Κινέζοι κάνουν αυτό το πράγμα. Έχουν στρατηγικά αποθέματα σπάνιων γεών, αλλά προσπαθούν να εκμαυλήσουν. Να κατακτήσουν, αν θέλετε, οικονομικά άλλα κράτη τα οποία διαθέτουν στρατηγικά αποθέματα σπάνιων γεών. Ώρα Κονγκό. Αυτό είναι το ευρύτερο παιχνίδι και μέσα από αυτό σου ελέγχει σιγά σιγά και την τροφή. Λέει εδώ ο φίλος ο Περικλής, μπράβο στον κύριο Λύκο. Πείτε μου εμένα ότι όλα δεν είναι σκοπούμενα και ότι όλα είναι συνωμοσιολογίες. Τα ίδια σε όλα, από την πανδημία μέχρι την οικονομία, σε λίγο θα έρθει και η επισιτιστική κρίση. Μήπως κάποια ελίτα συντονίζει όλα αυτά και κακώς τα βλέπουμε μονοδιάστατα, ακόμη και στην κρίση στην Ουκρανία? Μήπως είναι τεχνητή με όλους τους στόχους στη συζήτηση που γίνεται ο Ηλίας? Αένα ο παιχνίδι σε βάρος των λαών, έρχεται και επισιτιστική που από ό,τι φαίνεται θα διώξει το βάρος μερικών δισεκατομμυρίων και οι μετάνθρωποι φυσικά θα ζουν καλύτερα. Και ο Λάζαρος από την Κατερίνη λέει: καλημέρα, το ΙΓΜΕ υπάρχει ακόμη. Λάζαρε, το ΙΓΜΕ σταμάτησε να υπάρχει, πρέπει να πω αρχικά το 12. Συγχωνεύτηκε, αν θυμάμαι καλά, σε ένα εθνικό κέντρο βιώσιμης και αηφόρου ανάπτυξης και επανήρθε αυτόνομο από το 2015. Κύριε Λύκο, σε εσάς έρχομαι. Ακούσατε και τα σχόλια, μερικά από τα σχόλια ακόμη των ακροατών. Πάμε στο δεύτερο πεδίο, παρακαλώ πολύ, γιατί την εποχή που ανοίγατε την κουβέντα των μεταλλάξεων, κάποιοι σας κοιτάγαν, θα το πω, σαν ούφο. Αλλά τώρα σφυρίζουμε λήξη. Έληξε η πανδημία, τελειώσαμε. Η πανδημία είναι εδώ και θα συνεχιστεί. Μπα, τι λέτε, πού το είδατε αυτό εσείς? Άλλα ακούμε εμείς. Η αντιμετώπιση αυτή με την οποία η αντιμετώπιση της, καταλαβαίνετε ότι έχει φτάσει σε ένα τέλμα. Δηλαδή πλέον αναγκάζονται άνθρωποι οι οποίοι μας λέγανε στην αρχή ότι πεθαίνουν από COVID. Τώρα να μας λένε ότι πεθαίνουν με COVID, προκειμένου να μπορέσουν να δικαιολογήσουν τα θύματα. Αλλά κανένας δεν μιλάει για τη στήριξη. Τώρα βέβαια αρκετοί και όλα τα κόμματα εσείς της αντιπολίτευσης μιλάμε για στήριξη της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και του ΕΣΥ. Όταν κάποιοι από εμάς το λέγαμε από την αρχή. Μάλιστα. Ότι δεν πρόκειται να γλιτώσουμε θανάτους μόνο με τα εμβόλια. Τα εμβόλια δεν είναι η λύση. Θέλουμε τα πάντα στη φαρέτρα μας, όλα τα όπλα να τα έχουμε στη φαρέτρα μας, όπως είναι θεραπευτικές αγωγές, φάρμακα και ούτω καθεξής. Εδώ όμως ανακαλύπτω και κάτι άλλο. Και το ανακάλυψα, ξέρετε, ειδήσωμαστε τελευταία. Δηλαδή? Αν έχεις κάνει μονοδοσικό εμβόλιο, της Johnson & Johnson, και μάλιστα εγώ πήρα και μίλησα και με τη Janssen εδώ πέρα στην Ελλάδα, σου δίνουν μόνο για 3 μήνες ανοσία το πρώτο εμβόλιο, το διδοσικό, όταν έχουν πάρει την ίδια άδεια από τον FDA. Αυτή την άδεια, η επιτήρηση. Αλλά η Pfizer έχει 7 μήνες. Και εγώ ρωτώ, αυτό δεν είναι αθέμητος ανταγωνισμός? Πώς, επειδή βγήκανε κάποιες μελέτες, κάποια papers, προσέξτε, που είπαμε πώς γίνονται οι έρευνες στο προηγούμενο κομμάτι της εκπομπής σας. Ναι. Βγήκανε κάποια papers και λένε ότι είναι πιο αποτελεσματικό της Pfizer όταν πλειοδοτούσαν, ξέρετε, 96%, 94%, 97% είχαμε δει. Και όλα αυτά in vitro, όχι in vivo, in vitro, στο εργαστήριο τα ελέγχαμε. Πώς λοιπόν κατηγοριοποιούμε εδώ πέρα τα εμβόλια? Ότι το ένα παίρνει 3 μήνες, το άλλο παίρνει 7 μήνες. Τη στιγμή που αν κάνεις τη δεύτερη δόση του Johnson, με διδοσικό πάλι, το λεγόμενο boostering, όχι το αναμνηστικό όπως λανθασμένα λέγεται, το boostering, έχεις πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Άρα εδώ, το κάθε αδαής μπορεί να καταλάβει ότι παίζεται ένα επιχειρηματικό παιχνίδι. Δεν είναι πλέον πρόβλημα υγείας. Είναι πόλεμος μεταξύ βιομηχανιών, παραγωγής φάρμακου. Μισό λεπτό, από ό,τι το λέτε η διεισόμαση, εννοείται δική σας εμπειρία. Δηλαδή εσείς κάνατε το Johnson, το διδοσικό άπαξ που λένε, και σας είπανε 3 μήνες. 3 μήνες, ναι, γιατί το έβγαλε ο κύριος Πλεύρης. Μάλιστα, το booster... Όταν εγώ πήρα τη Johnson και το ρώτησα συγκεκριμένα, ναι, λέω πώς γίνεται αυτό. Μου λένε είναι θέμα του εκάστοτε κράτους ανάλογα με τις διοικητικές πράξεις το οποίο αυτό βγάζει από τους αντίστοιχους οργανισμούς υγείας.
Δηλαδή, εγώ μπορώ να, βγάλω, να βγω αύριο, επειδή ακριβώς έχω την εξουσία, κύριε Σαχίνη, και να πω ότι ξέρετε κάτι, το Pfizer είναι για 2 μήνες. Γιατί έτσι θέλω εγώ. Να παρουσιάσω και μια έρευνα και να πω τόσο θα το έχετε. Ακριβώς για να σας πρόξω να κάνετε κάτι άλλο. Άλλωστε, μην ξεχνάτε ότι εγώ προκειμένου να βρω το Johnson, δυσκολεύτηκα πάρα πολύ. Δηλαδή, με αναγκάζαν να κάνω διασταυρούμενο εμβολιασμό. Για ποιο λόγο? Εγώ ίδιος έχω πει ότι υπάρχουν κάποιες μελέτες, έχουν γίνει με ικανοποιητικά αποτελέσματα, ότι μπορεί να είναι και πιο αποτελεσματική ο διασταυρούμενος εμβολιασμός. Αλλά γιατί να με αναγκάσουν? Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα και έτσι έχει δημιουργηθεί όλο αυτό το φαινόμενο που παρακολουθούμε μεταξύ ανάμεσα σε εμβόλιο κλάστες και εμβόλιο μάχους, να σου το πω και έτσι. Εικονολάτρες μάλλον, εμβολιολάτρες και εμβολιομάχους. Αυτό έχει δημιουργηθεί, γιατί ακριβώς αυτά που βγαίνουμε και λέμε δεν είναι φερέκια, δεν είναι σωστά. Βγαίνει ο καθένας και μιλάει. Βλέπετε τελευταία ότι έχουν λίγο μειωθεί οι παρεμβάσεις σε ό,τι αφορά κάποιον ατόμο που μας μιλάγανε συνεχώς για εμβολιασμούς και εμβολιασμούς και εμβολιασμούς, γιατί βλέπουν ότι το έργο δεν βγαίνει. Δεν μου λέτε, το έργο δεν βγαίνει, το φάρμακο δια πάσα νόσων όμως είναι χαλαρώστε τα πάντα. Πώς έτσι, με αυτούς τους δείκτες ξεπεράσαμε τους 25.000 νεκρούς? Δηλαδή, μιλάει κανένας για 25.000 νεκρούς? Μιλάει κανένας? Εδώ είναι σαν να έχουμε πόλεμο. Μιλάει κανένας? Τους κλαίει κανένας? Μόνο οι οικογένειές τους. Εδώ το περνάμε, το συνηθίσαμε πια. Συνηθίσαμε το θάνατο. Καταλαβαίνετε τι έχει γίνει, κύριε Σαχίνη? Συνηθίσαμε το θάνατο. Και τώρα σε λίγο θα συνηθίσουμε και τη φτώχεια, η οποία θα οδηγήσει και πάλι σε θάνατο. Αλλά δεν θα πεθαίνουμε πλέον από τον COVID ή με COVID, θα πεθαίνουμε από φτώχεια. Ή με φτώχεια. Μάλιστα. Πού οδηγούμαστε, κύριε Λυκό, συνολικά, με όλα τα μεγάλα θέματα? Υπάρχει θέμα για τις κοινωνίες. Πού οδηγούμαστε? Είχατε πει πριν ένα οκτάμινο σε μια πιο ελεύθερη συζήτηση ότι προφανώς είμαστε στη μετάβαση των κοινωνιών, η οποία μπορεί να πάρει μια θετική τροχιά, μπορεί και όχι. Αλλά πού οδηγούμαστε έτσι? Οδηγούμαστε σε μια νέο φεουδαρχία. Η μόνη λύση είναι περισσότερη δημοκρατία, η εμβάθυνση της δημοκρατίας. Αλλά αυτό πρέπει να το πιστέψουμε όλοι μας. Είναι θέμα των λαών πια και κυρίως της Γεράς Αλβιόνιας. Πρέπει να το πιστέψουμε όλοι. Μόνο ο πολίτης, αν πάρει την εξουσία στα χέρια του, μπορεί να αναστρέψει αυτή την κατάσταση. Αλλιώς θα οδηγηθούμε σε μεταφεουδαρχικές κοινωνίες, νεοπτολεμαϊκές, να το πω έτσι, τροποντινά, όπου εμείς θα είμαστε ερές, πράγματα, υπήκοοι, όπου θα παίρνουμε, αν θέλετε, θα έχουμε το φάρμακό μας, για να μην πεθαίνουμε προκειμένου να μπορούμε να δουλεύουμε, θα παίρνουμε ένα επίδομα και θα ζούμε σε φαβέλες, προκειμένου να εργαζόμαστε για κάποιους πλούσιους που θα έρχονται από την Ευρώπη στις δικές μας τις παραλίες, στα δικά μας τα βουνά. Αυτό θα γίνουμε. Αλλά αν κάθετε και δείτε αυτό, ποιος το είχε πρώτο σκεφτεί, θα δείτε ότι αυτό ήταν στα σχέδια, ναι, του ναζιστικού καθεστώτος του Χίτλερ. Πώς έλεγε, θα κάνουμε σιτοβολόνα την Ουκρανία και τη Ρωσία και θα κάνουμε τουριστικό θέρετρο την Ελλάδα. Εκεί οδηγούμαστε. Όταν οι λαοί χάσουν την επαφή τους με αυτό που λέμε το πολίτευμα, τη δημοκρατία, την καθημερινή δημοκρατία, γιατί ξέρετε η δημοκρατία είναι ζήτημα καθημερινού αγώνα προκειμένου να διασφαλιστεί. Όταν λοιπόν εμείς το χάσουμε αυτό, δεν έχουμε που αλλού να βασιστούμε. Ο ένας θα τρώει τον άλλον μετά. Θα την πέφτουμε σε αυτόν ο οποίος δεν έχει κάνει το εμβόλιο ή αυτός σε εμάς γιατί κάναμε το εμβόλιο και δεν ξέρω τι. Αυτό θα γίνει. Και βέβαια μέσα από αυτό και με τα μίντια, όπως καταλαβαίνετε, γιατί τα μίντια παίζουν καταλυτικό ρόλο, με την πλήση εγκεφάλου, γιατί αν δεν έχεις λεφτά να βγεις έξω, αν δεν έχεις λεφτά να κοινωνικοποιηθείς, αν δεν έχεις λεφτά να πας σε μια καφετέρια, να πας σε ένα μέρος διαφορετικό, προκειμένου να ανοίξεις το μυαλό, τι θα κάνεις? Θα κάθεσαι όλη μέρα και θα βλέπεις τηλεόραση. Άρα θα σου περνάνε κατευθείαν το μήνυμα. Λέει εδώ η φίλη Μαρία. Άρα, κύριε Λυκό, εμείς που είμαστε μια χώρα 12-13 χρόνια χυμαζόμενη, δεν θα έπρεπε να κοιτάξουμε ποιες είναι οι δυνατότητες και ποιες είναι οι επιλογές? Σας έχω ακούσει λέει, πάρα πολλές φορές, αλλά τα νιάτα εξακολουθούν να φεύγουν από την πατρίδα μας. Δεν θα έπρεπε να καθίσουμε σοβαρά πέρα από τις διαφωνίες και να πούμε αυτά τα 5 πράγματα μπορούν να γίνουν στη χώρα και έτσι η χώρα μπορεί να πορευτεί, να ανατακτεί ενδεχομένως? Δεν θα έπρεπε να το έχουμε κάνει? Χθες έπρεπε να το έχουμε κάνει αυτό. Αλλά ξέρετε τι γίνεται? Ο άνθρωπος ο οποίος είναι επαιδευμένος,
ο άνθρωπος ο οποίος έχει αυτό που λέμε την κουλτούρα και όχι την εκπαίδευση, δηλαδή την εξειδίκευση, είναι ο άνθρωπος ο οποίος σκέφτεται. Και ο άνθρωπος ο οποίος σκέφτεται είναι αυτός που αμφισβητεί. Και ο άνθρωπος που αμφισβητεί ενδεχομένως να αλλάξει μια τάξη πραγμάτων. Και αυτή η τάξη πραγμάτων το θέλει αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω κατά πόσο το θέλει. Καταλάβατε. Εδώ είναι το πρόβλημα. Ναι, να τους φέρουμε αυτούς μέσα, να φέρουμε τα καλά μυαλά. Αλλά αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αλλάξουμε, όπως είπα και προηγουμένως, όχι το μοντέλο κατανάλωσης και παραγωγής. Σημαίνει ότι πρέπει να αλλάξουμε και το πολιτικό σύστημα έτσι όπως αυτό λειτουργεί. Και το πολιτικό σύστημα. Έχετε ακούσει να μιλάει κανένας για πλήρη διαχωρισμό δικαστικής εξουσίας και εκτελεστικής εξουσίας, δηλαδή να μην διορίζονται οι ανώτεροι δικαστές? Εμείς συνεχίζουμε και το κάνουμε αυτό εδώ πέρα. Η Αργυρούλα, είχα ακούσει και στο παρελθόν τον κύριο Λύκο, είναι εξαιρετικός, λέει, και στις σημερινές προσεγγίσεις, με έχει καλύψει τα περισσότερα. Θέλω όμως να επιμείνω σε κάτι. Είχε αναφερθεί στο πώς, στο όνομα της οικολογίας, που όλοι τη θέλουμε, πάμε να εξαφανίσουμε τον πρωτογενή τομέα και αυτό θα δημιουργήσει και ζητήματα στα στοιχειώδη προϊόντα της χώρας που ήδη έχει δημιουργήσει. Επιμένεις αυτό, λέει? Βεβαίως επιμένω. Βεβαίως επιμένω. Δηλαδή, υπάρχει καμία χώρα η οποία μπορεί να σταθεί σε αυτό τον πλανήτη όταν δεν μπορεί να θρέψει κατά ένα μεγάλο ποσοστό τον πληθυσμό της? Όταν διώχνουμε τους αγρότες από τα χωράφια τους, όταν τους οθούμε στο να βάλουν φωτοβολταϊκά, δείτε τι γίνεται στο Θεσσαλικό κάμπο, αντί να τους προκρίνουμε, μάλλον να τους βοηθήσουμε προκειμένου να συνεχίσουν την παραγωγή τους. Γιατί φωνάζουν οι αγρότες τώρα και θα βγουν πάλι στους δρόμους? Παρεπιπτόντως, πουθενά δεν παίζεται αυτό, ότι ξεκινούν πάλι τα μπλόκα των αγροτών. Εντάξει, παίζεται. Στα περιφερειακά μέσα παίζεται. Στα περιφερειακά, ναι. Θα λέω όμως. Στην Αθήνα όμως, που ζουν οι περισσότεροι, που ζει ο μισός πληθυσμός της Ελλάδας και παραπάνω, δεν ακούγεται πουθενά. Ναι, γιατί σωστά το κάνουν αυτό? Μα αφού δεν έχουν ακριβό ρεύμα, πώς θα μπορέσουν να παράξουν, αφού έχουν ακριβά λιπάσματα λόγω της αύξησης, αυτής της θερατώδους αύξησης του φυσικού αερίου, 500% πάνω έχει πάρει. Πώς θα μπορέσουν να παράξουν για να σου έρθει η τροφή φθηνή στο πιάτο σου? Δεν υπάρχει θέμα. Άρα, και δεν είναι μόνο αυτό, ξέρετε τι γίνεται. Τεράστιες εκτάσεις, σας είπα και στην αρχή, καταλαμβάνονται. Αυτό εννοούσε η Αργύρο. Για πείτε το, ναι. Τεράστιες εκτάσεις καταλαμβάνονται από ΑΠΕ. Τεράστιες εκτάσεις. Το ίδιο πρόβλημα, αν θέλετε, έχουν και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το μεγαλύτερο πρόβλημα των Ηνωμένων Πολιτείων σε σχέση με τις ΑΠΕ αυτές που έχουμε, ξέρετε, ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά, είναι αυτή τη στιγμή, εκτός του ότι δεν έχουν αυτό το ελάχιστο φορτίο βάσης, όπως έγινε για παράδειγμα στην Καλιφόρνια και στο Τέξας με τα blackout που είχαν, όταν καταργήσανε λιγνίτες και πυρηνική ενέργεια. Το μεγαλύτερο τους πρόβλημα είναι ότι καταλαμβάνουν πολύ μεγάλες εκτάσεις. Και ξέρετε, η γη είναι πεπερασμένη. Άρα πού θα πάνε? Πού θα γίνεται η παραγωγή τροφίμων? Και εδώ τώρα παίζεται και ένα άλλο παιχνίδι, θέλω να το πω στην εκπομπή. Σας το είχα πει και λίγο ακροφυγώς, νομίζω, παλιότερα. Είναι οι νέες τροφές που θα αρχίζουν να παράγονται in vitro. Δηλαδή, για παράδειγμα, δεν θα πάμε σε εντατικές μονάδες ζωικές κτηνοτροφίας. Θα πάμε σε παραγωγή κρέατος in vitro. Δηλαδή, θα τρώμε ένα κοτοπουλάκι το οποίο έχει παραχθεί ένα μπουτιστό εργαστήριο και το οποίο θα κυκλοφορεί στα σούπερ μάρκετ. Γιατί έτσι, αν θέλετε, δεν θα έχουμε και τόσες πολλές εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Θα είναι φθηνότερο και θα μπορούμε να καλύπτουμε και όλες τις ανάγκες του συνεχώς αυξανόμενου υπερπληθυσμού. Τι ωραία που το δέσατε τώρα αυτό. Φτιάξατε και τα αφήγημα, δηλαδή. Μα αυτό θα είναι. Ήδη στις Ηνωμένες Πολιτείες φθήνεται αυτό. Θα κυκλοφορήσουν στο πιάτο μας τα επόμενα χρόνια. Το 2020, ξέρετε, ήταν η χρονιά του κορονοϊού. Το 2021 θα είναι η χρονιά της ενεργειακής κρίσης και το 2022 θα είναι η πιστιστική κρίση, της έλλειψης τροφίμων δηλαδή, όπου εκεί θα αρχίζουν να εμφανίζονται αυτοί οι κολοσσοί in vitro παραγωγής κρέατος. Γιατί με τη σόγια τι έχει γίνει? Μιλάω για τη μεταλλαγμένη σόγια. Άρα θα πάμε σε μια τέτοια διαδικασία προκειμένου να μπορούμε να παράγουμε μεγάλες ποσότητες τροφής, οι οποίες θα ελέγχονται από συγκεκριμένες εταιρείες, παγκόσμιες εταιρείες, για να μπορούν να τρέφονται οι λαοί. Εσείς μας είχατε πει την άλλη φορά ότι ένας από τους μεγαλύτερους αγοραστές τέτοιων εγκαταστάσεων για την παραγωγή μεταλλαγμένης σόγιας, για παράδειγμα, είναι στην Ουκρανία και είναι Ισραηλινός. Ακριβώς. Μάλιστα. Έτσι, και το ίδιο είχε γίνει, αν θυμάστε, και με τον Αμαζόνιο που τον καίγανε τότε.
ακριβώς για να μπορέσουν να προχωρήσουν οι καλλιέργειες, αγροτικές καλλιέργειες σόγια για να τρέφουν τα βοήδη και ούτω καθεξής. Βασίλης Λύκος, σε μια συζήτηση για όλα, αν κρίνω εδώ από τους ακροατές, θα το κάνουμε πιο συχνά με τον κύριο Λύκο, γιατί βλέπω εδώ πέρα ότι έχει κόσμο που τον κέντρισε αρκετά σήμερα. Τους ευχαριστώ όλους ιδιαίτερα και τον σταθμό σας, γιατί είναι από τους λίγους, αν θέλετε, σταθμούς που μας δίνουν βήμα προκειμένου να μπορέσουμε να εκφράσουμε κάτι το διαφορετικό. Γιατί ξέρετε, συχνά κάποιες αιρετικές απόψεις εντός εισαγωγικών ή, αν θέλετε, κάποιες οι αυτονόητες απόψεις δεν ακούγονται, δυστυχώς. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Λύκο. Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Καλημέρα. Εγώ ιδιαίτερα. Καλημέρα μου.